357 περιστατικά αντιμετώπισαν οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού. Παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με το 2017 στα περιστατικά μέθης καθώς και στους τραυματισμούς. Αντιμετωπίσαμε 357 περιστατικά, τα οποία από αυτά περιστατικά ήταν περιστατικά μέθης, περιστατικά εγκαυμάτων, παθολογικά, καρδιολογικά, θρασιστικά τραύματα και διάφορα είδη άλλων περιστατικών. Η κυρία Φιλοπούλου αναφέρει μεταξύ άλλων πως υπήρξε αύξηση των περιστατικών αλλά και αύξηση των πολιτών που είτε παρακολούθησαν είτε συμμετείχαν σε εκδηλώσεις. Υπήρχαν και ελαφριά και βαριά με περιστατικά μέθης, τα οποία εμείς σας είπα προσπαθήσαμε να αντιμετωπιστούν στον υγειονομικό σταθμό. Ο οποίος υγειονομικός σταθμός υπήρχαν εθελοντές Σαμαρίτες με ειδικότητες γιατρών και νοσηλευτών και με άρτιο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και διασωστικό αντιμετωπίστηκαν τα περισσότερα. Για να φανταστείτε, φέτος προσπαθήσαμε και κάναμε μόνο 6 διακομιδές. Υπάρχουν φέτος καταγεγραμμένα 50 επιπλέον περιστατικά, περισσότερα περιστατικά από πέρσι. Υπήρχε αυξητικός αριθμός των επισκεπτών και αυτό το αντιληφθήκαμε από την Παρασκευή το βράδυ, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από την Παρασκευή την υγειονομική διασωστική κάλυψη. Υπήρχε μεγάλος αριθμός επισκεπτών στην πόλη μας. Τα περιστατικά μέθης τώρα που παρέλαβε το ΕΚΑΒ είναι λίγο παραπάνω από 90, ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις όπου η ηλικία των ατόμων ήταν 13 ή 14 ετών. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό της ελληνικής αστυνομίας, δεν έλειψαν και φέτος οι συλλήψεις για κλοπές και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ το παρεμπόριο χτύπησε κόκκινο. Ελέγξαν 1.258 άτομα. Προσήχθησαν 149 άτομα στις αστυνομικές υπηρεσίες και συνελήφθησαν 41 άτομα. Από τα οποία τα περισσότερα επίσης αφορούν τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, το παρεμπόριο, τις κλοπές, ενώ βεβαιώθηκαν 186 τροχονομικές παραβάσεις και από αυτές οι 31 αφορούσαν επίσης αποκλειστικά την οδήγηση υπό την οποία είναι πνεύματος. Κατασχέθηκαν για την πόλη της Πάτρας περισσότερα από 10.000 είδη παρεμπορίου, κυρίως καρναβαλικά είδη, καπέλα, σφυρίχτρες, αφροί, μάσκες, ενώ κατασχέθηκαν και περισσότερες από 2.000 φιάλες υγειονομικών ποτών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξαρθρώσουν σπήρα που έκλεβε κινητά και πορτοφόλια, εκμεταλλευόμενοι οι δράστες, το πλήθος και τον συνωστισμό. Μια πενταμελή ομάδα, αποτελούμενη από 3 αλλοδαπούς άνδρες, Αλγερινούς, και 2 γυναίκες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη μεθοδολογία, κινούντουσαν σε πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό, προσκολούσαν σε άτομα και εν συνεχεία υποτίθεται ότι παραπατούσαν, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω τους και τη στιγμή που πέφτουν πάνω τους προσπαθούσαν από τις τσέπες να τους αφαιρέσουν κινητά, τηλέφωνα και τα πορτοφόλια τους. Έχουν βρεθεί στην κατοχή τους 17 κινητά τηλέφωνα, πολλά ήταν μεγάλης χρηματικής αξίας, τα οποία οι δράστες είχαν αφαιρέσει από ανεπτυσσίους συμπολίτες μας. Η έρευνα στο κομμάτι αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Συνεχίζουμε ότι να ταυτοποιήσουμε και τα υπόλοιπα κινητά τηλέφωνα από ποιους έχουν αφαιρεθεί και να τα αποδώσουμε πίσω στους συμπολίτες μας. Στο μεταξύ, το Σάββατο το βράδυ αλλά και την Κυριακή, δεκάδες πολίτες που είχαν παρκάρει στο κέντρο της Πάτρας διαπίστωσαν ότι άγνωστοι τους είχαν ανοίξει τα γιοταχή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο κέντρο της Πάτρας είχαμε τουλάχιστον 30 περιπτώσεις.